έχει κρατήσει κάποιο. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Σίγουρα θα έχει κρατήσει. Ναι, ναι, ναι. Ορίστε, ευχαριστούμε. Και όπως είπα στην ανακοίνωσή μου στον Ιερό Ναό, να πάρουμε έτσι μια μικρή μυρωδιά πώς λειτουργούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Από την άλλη πλευρά έχουμε το σχολείο, το αύριο της ενορίας μας και του τόπου μας, το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας μας. Και θέλαμε όλοι, μα όλοι, να δώσουμε εδώ το παρόν μας. Και αφήσατε πάρα πολύ από εσάς τις δουλειές σας. Γιατί θέλατε να δείξετε στα παιδιά και στους γονείς για τον αγώνα που κάνουν καθημερινά σε αυτή την κοινωνία, για τη μαρτυρία και το μαρτύριο που καταθέτουμε ότι είμαστε κοντά τους. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου όλους. Πρώτα θα ευχαριστήσω τον υπουργό μας. Μια φορά υπουργός, ισόβιος υπουργός. Λοιπόν, ο οποίος σε κάθε κάλεσμα της Εκκλησίας, της Εκκλησίας, είναι παρόν. Θα ευχαριστήσω την κυρία Λαπαζάνη που εκπροσωπεί το Δήμο Αλεξάνδρειας, ένα πάρα πολύ μεγάλο Δήμο. Και από ό,τι μου είπε, το Δήμο άλλο σχολιόταν σήμερα και αυτό δεν μπορούσε να μείνει μαζί μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ευχαριστήσω τον πατέρα Παναγιώτη, ο οποίος είναι γνωστός σε όλους σας που τιμάμε την παρουσία του της πανηγύρης μας και για όσους δεν γνωρίζετε, έτσι είναι χαλαρή ημέρα σήμερα. Οι ενορίτες που γνωρίζουν, όσοι δεν είναι ενορίτες, θα το γνωρίσουν. Το 1985 την υπηρετούσα στον Βόλο, κοντά στον μεγάλο αρχιεπίσκοπο του Στόβλο, ο πατήρ Παναγιώτης ήταν ένα παιδάκι μικρό. Και ερχόταν με πολύ ταπείνωση και βλάβη μπροστά στον Χριστόβλο στην ώρα της ακολουθίας, έκανε υπόκριση, έλεγε πολλά επιδέσποτα και έλεγε πάλι ο Θεός,
και τον Χριστόδουλο γυρνούσε εδώ το πρόσωπο, γιατί έβλεπε ότι ο Παναγιώτης θα διαπρέψει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σε κάθε εκδήλωση συναντήσεων κοντά μας και θα σας δείξει την αγάπη. Ευχαριστώ όλους σας και τον καθένα χωριστά που πιάνουν και το σφίγγω το χέρι. Είναι συγκινητική παρουσία ανθρώπων οι οποίοι κάνανε 50 και 60 χιλιόμετρα να βρεθούν σήμερα κοντά μας για να μας τιμήσουν την παρουσία τους. Και θα κάνω και μια ιδιαίτερη μνήμη τώρα. Προχθές βρισκόμαστε σε Θέρμη. Θέρμη είναι η καταγωγή μου. Και εκεί που πίναμε καφέ και προσπαθούσαμε να τους πουλήσω τις προσκλήσεις και τα αλαχεία, με ρώτησαν στην αρχαιοφόρο, στην πίτα που θα κόψαν στο φλουρί, τι θα κερδίσει αυτό που θα έχει πάρει. Και του λέω, θα εφαρμόσω είναι αυτό που κάναμε με τον πατέρα Πορφύριο στη Θέρμη. Ο πατέρα Πορφύριο είχε μια φιλοσοφία και έλεγε, όποιος κερδίσει το φλουρί, θα δώσει χρήματα στην Εκκλησία. Οπότε κανείς δεν κέρδισε, γιατί το κρύβανε. Και τότε ξαδέρφη μου, η Εκατερίνη λέει, πατέρα, δεν το ξέρουμε τι θα γίνουμε ρεζίλοι. Θα σου φέρω 3 δώρα εγώ από το μαγαζί, γιατί διατηρεί μαγαζί Θέρμη με ήδη δώρο. Θα φέρω λέει 3 δώρα να τα προσφέρεις. Με ευχαριστούμε πάρα πολύ την Εκατερίνη. Στη διάρκεια όταν θα διασκεδάσει, θα κάνω κάτι μικρές διακοπές για να αναφερθώ σε κάποια πρόσωπα που είναι κοντά μας. Φέτος θα πω κάποια πρόσωπα, τον πρόεδρο που θα στρατήσω να κάνουμε εκδήλωση θα πω κάποια άλλα, δεν θα μελογητήσω, απλώς θα είναι σημειολογικές μου οι αναφορές. Θα καλέσω τον Υπουργό, να πω και κάτι άλλο. Το κάλεσμά μου στον Υπουργό να κόψει την πίπλα, μου λέει αρνητικός, δεν είσαι καλό, δεν τους ξέρεις. Λέω τους καλείτε, εγώ σήμερα είμαι ο δεσπότης, ο πρώτος καλό εσάς να κόψει την πίπλα. Τον Υπουργό θα σας κάνω κάτι. Το μικρόφωνο σήκωσέ το. Δεν είναι, θα σκύβει ο άνθρωπος. Τέλος, έγκαλες. Απτυσσομένου σου, Κύριε, η πίστρια τους σε φανερώθη προσκύνηση, που αργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγάπη των σε Υιόν ονομάζουσαν, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσαν για την όμορφη εκδήλωση, να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία σε όλες και σε όλους και την ίσυνα του Θεοφανίου, καλή φώτιση, κυρίως στα παιδάκια εδώ πέρα του Δημοτικού Σχολείου, αλλά και σε όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεβάσμιοι πατέρες, κυρία Αντιπίναντη, κυρία Αντιπίναντη, κυρία Αντιπίναντη, ένα μεγάλο ευχαριστώ που σας ευχαριστούμε για την προσοχή. Θερμά συγχαρητήρια. Καλή χρονιά. Θα πάρετε όλοι μπροστά σας από ένα αρτήριο και υπάρχουν 3 φλουριά, οπότε υπάρχουν και τα 3 αντίστοιχα δώρα. Καλή διασκέδαση. Συγγνώμη λίγο, κυρία Αναφαζάνη, κυρία Αντιδημάρχη. Καλή χρονιά, καλή φώτιση, καλή πρόοδο να έχουν τα παιδιά σας. Συγχαρητήρια για την οργάνωσή σας. Να είμαστε γεροί να ανταμώνουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κάτσε να βγάλω τα...
Μάρια και δεν έχει διάθεση για χορό, θα καλέσω τον πατέρα Παναγιώτη να μας δώσει και αυτός τις ευχές του. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Είπε ο πατήρ Χρήστος ότι τα παιδιά είναι το μέλλον του τόπου και κατ' επέκταση είναι και το μέλλον της Εκκλησίας. Εγώ στις τόσες πίτες που έχω πάει κατά καιρούς δεν είδα ποτέ να υπάρχει αυτή η συνεργασία που υπάρχει σήμερα. Και εγώ δεν θα το έθετα ότι συνεργάζονται δύο φορείς που έχουν σχέση με το μέλλον, αλλά θα ήθελα να τονίσω, μια και η εποχή και η κοινωνία είναι πολύ δύσκολη, πέρα από τα οικονομικά, πέρα από τα πολιτικά, η ζωή και η κοινωνία είναι δύσκολη γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει ως προς τα δεδομένα τους. Αλλιώς μεγαλώσαμε εμείς και αλλιώς βλέπουμε τώρα τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας κάποιοι από μας. Αλλιώς βλέπουμε αυτά τα πρόσωπα να κινούνται, άλλα πράγματα να μαθαίνουν, άλλα πράγματα να προτιμούν και να επιλέγουν. Και αυτή η διαφορά μας φέρνει δυσκολία στη ζωή μας. Μας φέρνει μία κρίση, που είναι κρίση αξιών. Έρχονται αυτές οι δύο δυνάμεις και λένε δεν θα συνεργαστώ μόνο όταν έχω κάπου κάτι να κερδίσω, αλλά πρώτα και κύρια θα συνεργαστώ στην ίδια τη ζωή. Γιατί αυτό είναι το γλέντι, είναι ζωή. Και η ζωή θα έπρεπε να ήταν γλέντι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με θεωρείτε κομμάτι της όμορφης οικογένειάς σας. Και να ευχηθώ στον καθένα ξεχωριστά και σε όλους συνολικά. Φως, χαρά, αγάπη, Χριστός στη ζωή σας. Έτσι ώστε να είναι πάντα η ζωή ένα γλέντι. Σαν το σημερινό. Καλή χρονιά.